Όπως σε κάθε μεγάλη γιορτή, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης δεν θα αφήσει άδειο κανένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αφού θα μοιράσει δέματα σε άπορες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες, προκειμένου τις Άγιες αυτές οι μέρες να μην λείψει τίποτα από κανέναν. Από την Μητρόπολη θα δίδονται σήμερα στον χώρο εκεί κάτω στην αίθουσα της του Θεού Σοφίας, του Καθεδρικού Ναού, δέματα σε μεμονωμένες οικογένειες αλλά και συλλόγους οι οποίοι έδωσαν έναν αριθμό οικογενειών, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η τοπική εκκλησία να καλύψει τις ανάγκες του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού από καμιά οικογένεια, από κανένα σπίτι, να μην λείψουν τα απαραίτητα για ένα χαρούμενο, γιορταστικό, πλούσιο τραπέζι. Όπως δέματα σήμερα και αύριο, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη, δίδονται και στις ενορίες, συνολικά Μητρόπολη και ενορίες θα είναι πάνω από 1.500-1.600 δέματα, ούτως ώστε η Εκκλησία να βρεθεί συμπαραστάτης του λαού και μάλιστα σε μια περίοδο η οποία είναι κρίσιμη. Πρέπει να πούμε ότι και την προηγούμενη Παρασκευή μοιράστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τρόφιμα που ήταν τυριά φέτα, κασέρια, μακαρόνια και λαζάνια. Εύχομαι να ξεπεράσει η πατρίδα μας και ο λαός μας αυτές τις δυσκολίες, που να μην χρειάζεται δέματα, αλλά μέχρι τότε η Εκκλησία θα είναι κοντά για να καλύψει τις πνευματικές αλλά και τις καθημερινές υλικές ανάγκες των συνανθρώπων μας. Αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά του προσωπικού της αστυνομικής διεύθυνσης Ξάνθης, το οποίο συγκέντρωσε τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια, τα οποία θα διανέμει η Μητρόπολη σε άπορες οικογένειες. Το προσωπικό της αστυνομικής διεύθυνσης Ξάνθης, με περισσή αγάπη, συγκέντρωσε διάφορα είδη από τρόφιμα, είδη ενδυμασίας και παιχνίδια, και με την συμβολή της Μητρόπολης θα διατεθούν αυτά σε άπορες οικογένειες, ούτως ώστε και αυτές τις μέρες αυτές να αισθανθούν την χριστουγεννιάτικη εορτή, την εορτή των Χριστουγέννων. Εκπροσωπώντας το σύνολο του προσωπικού της αστυνομικής διεύθυνσης Ξάνθης, ευχόμαστε σε όλους τους ξανθιώτες χρόνια πολλά με πολλή υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία και καλή χρονιά σε όλους. Έτσι λοιπόν, σε μια εποχή που όλο και περισσότερες οικογένειες πλήττονται από την οικονομική κρίση, τόσο η Μητρόπολη Ξάνθης όσο και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς φροντίζουν ώστε το κάθε τραπέζι να είναι γεμάτο τουλάχιστον τις μεγάλες μέρες των γιορτών, παρέχοντας αρκετούς συμπολίτες μας απαραίτητα για τις μέρες εκείνες τρόφιμα.